Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτα. Και ευχαριστούμε πολύ, γιατί η δική σας φωνή και η γνώση σε τέτοιες στιγμές σίγουρα είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορούμε να ακούσουμε για να σχηματίσουμε μια γνώμη, μια εικόνα. Ξεκινώ ρωτώντας σας, κυρία Μπακογιάννη, το εξής. Να είστε καλά. Το Ouroux Race αυτή τη στιγμή είναι περίπου 40 μίλια νότια του Καστελορίζου, έχει πάρει πορεία βόρεια, όπως η Νόταμ των Τούρκων, η Ναύτεξ των Τούρκων, συγγνώμη, έχει προδιαγράψει και μπορεί να φτάσει 6,5 μίλια από το Καστελόριζο. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα όταν θα βρεθεί εντός της ζώνης των 12 μιλίων, που δεν έχουμε με έναν ανακηρύξει ως χωρικά μας ύδατα, αλλά έχουμε δυνητικά το δικαίωμα της κυριαρχίας. Η Ελλάδα θα κάνει αυτό το οποίο έκανε και το καλοκαίρι, κύριε Βαγγελάτε. Θα δημιουργήσει αυτό το τείχος το οποίο δημιούργησε και το καλοκαίρι. Δεν θέλω να μπω περαιτέρω σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι η δουλειά μου, ούτε πιστεύω κανενός άλλου. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι το καλοκαίρι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν μια εξαιρετική δουλειά και θα πρέπει κανένας να πήρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και στους άντρες των ενόπλων δυνάμεων, διότι κατάφεραν και με αυτά που έγιναν γνωστά αλλά και αυτά που δεν έγιναν γνωστά να σταματήσουν την οποιαδήποτε προσπάθεια καταπάτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, όχι καν της ελληνικής κυριαρχίας. Άρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν παίζει ένα παιχνίδι. Παίζει, κατά την άποψή μου, τα τελευταία του χαρτιά. Βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και όταν λέω σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι περίεργο ή, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι αναμενόμενο ότι μετά από τη σύλληψη 100 Τούρκων ανωτάτων στρατιωτικών στην αεροπορία και στις ειδικές δυνάμεις του λιμενικού, την επόμενη μέρα υποχρεώθηκε να βγάλει το Ouroux Race. Κάνει μια ίστατη προσπάθεια να στείλει ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα θέματα τα τρία τα οποία εκείνος έθεσε, δηλαδή το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης στα νησιά, το μεταναστευτικό. Και όχι. Α, λέτε για τα ευρωπαϊκά θέματα. Ναι, κατάλαβα. Λέτε για τα ευρωπαϊκά θέματα. Λέω για τα ευρωπαϊκά θέματα. Τα ευρωπαϊκά θέματα είναι αυτά που τον απασχολούν. Νιώθει ότι είναι κρεμασμένος αυτή τη στιγμή, ότι η Ευρώπη του έστειλε απλώς ένα μήνυμα για κυρώσεις και δεν ανταποκρίθηκε καθόλου στα θέματα τα οποία ο ίδιος έθεσε και κάνει μια ίστατη προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιδείξουμε ατσαλένια νεύρα, να μην κάνουμε με κανένα τρόπο το λάθος να πέσουμε στην παγίδα του, διότι η παγίδα την οποία θέλει να στήσει ο Ερντογάν είναι να μας τραβήξει από την συμπεφωνημένη, το συμπεφωνημένο πλαίσιο διαλόγου που έχουμε με τις διαπραγματεύσεις της διμερείς, δηλαδή τις διερευνητικές επαφές, και να μας πάει σε ένα άλλο πλαίσιο διαλόγου, γενικού πολιτικού διαλόγου που θα βάλει μέσα όλα τα θέματα τα οποία είπατε. Και άρα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στη γραμμή μας και πιστοί στη γραμμή μας τα μηνύματα θα είναι πάρα πολύ ισχυρά, πιστέψτε με. Άρα λοιπόν λέτε ότι όταν περάσει, ας πούμε, τη γραμμή των 12 μιλίων, το λέω υποθετικά, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με πράγματα τα οποία ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ ή θα μάθουμε πολύ αργότερα, θα φροντίσουν ώστε να μην προχωρήσει πιο μέσα το Ouroux Race. Ακούστε, υπάρχει μία πραγματικότητα. Η ελληνική κυριαρχία είναι 6 μίλια. Η δυνητική ελληνική κυριαρχία, η μονομερής, δηλαδή το δικαίωμά μας, είναι η επέκταση στα 12 μίλια και αυτό είναι μονομερές δικαίωμα, το οποίο η χώρα μας θα το ασκήσει όταν αποφασίσει να το ασκήσει, όποτε αποφασίσει να το ασκήσει. Είναι καθαρά δική μας απόφαση. Το όλο θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ προσεκτικά, διότι ακριβώς σας είπα από πριν και το επαναλαμβάνω ότι ο Ερντογάν πάει γυρεύοντας για τη δημιουργία ενός θερμού επεισοδίου το οποίο θα αλλάξει την ατζέντα των διαπραγματεύσεων έτσι όπως είναι σήμερα. Σήμερα έχουμε ισχυρότατα μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε μήνυμα του State Department, έχουμε τώρα του Biden και δεν αποκλείω καθόλου
να έχουμε και περαιτέρω μηνύματα από την αμερικανική πολιτική ηγεσία, διότι το τελευταίο πράγμα που θέλει να δει ο Τραμπ είναι να διαλυθεί ότι το ελληνικό λόμπι που τον στήριξε στην εκλογή του την πρώτη φορά να στρέφεται εναντίον του. Το ακούμε πολύ αυτό, ότι είναι πιθανό να υπάρχει. Όχι, δεν είναι μόνο, κύριε Βαγγελάτη, είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Δεν είναι μόνο το ελληνικό λόμπι. Εάν διαλυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αυτό είναι η ταφόπετρα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ. Ναι. Δεν το αντέχει αυτό κανένας Αμερικάνος πρόεδρος. Ναι. Ούτε ο Τραμπ, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα είναι σε εκκρεμότητα και θα δούμε την περαιτέρω αντίδραση των Αμερικάνων. Ωστόσο, κυρία Παπαγιάννη, ταυτόχρονα η Γερμανία... Ναι, ολοκληρώστε. Ήθελα να πω ότι η Γερμανία ουσιαστικά κρεμάστηκε από τον Ερντογκάν. Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Βρίσκεται λοιπόν σήμερα μπροστά σε μια αυξημένη πίεση να επιταχύνει την απόφαση που είχε λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Δεκέμβριο και να την πάει πιο μπροστά, δηλαδή το θέμα των κυρώσεων. Για να κάνω τη σούμα, ο Ερντογκάν βρίσκεται σήμερα πιεσμένος από όλη τη διεθνή κοινότητα. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Εγώ με κανένα τρόπο δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι δεν είμαστε σε μια επικίνδυνη φάση, γιατί είμαστε. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν σήμερα είναι να συνεχίσει η ελληνική κυβέρνηση με την αυτοπεποίθηση, την αποφασιστικότητα, αλλά και τα σιδερένια νεύρα τα οποία έχει επιδείξει το τελευταίο εξάμηνο. Ναι. Ήθελα λοιπόν να θέσω το εξής θέμα. Όταν κανείς σκεφτεί γιατί ο Ερντογάν τα κάνει όλα αυτά, έχει ένα στόχο. Θέλει μερτικό από τους υδρογονάνθρακες που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν τα κάνει όλα αυτά μόνο ως επίδειξη δύναμης για εσωτερική κατανάλωση. Γι' αυτόν λοιπόν καλύτερη περίοδος από αυτήν εδώ, για να πάρει έστω κάτι, αν στο μυαλό του το έχει έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει. Και επειδή είπατε ότι προκαλεί το θερμό επεισόδιο, μήπως αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται, και το περιγράψατε πολύ αναλυτικά και νομίζω εύλωτα, τον οδηγήσει σε κάτι τέτοιο? Εγώ δεν συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ο Ερντογκάν ξέρει ότι η υπόθεση των υδρογανανθράκων είναι μια υπόθεση 6, 7, 9, 10 ετών. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Αυτό που τον ενδιαφέρει και σε 6, 7, 9, 10 χρόνια, ποιος από εμάς θα ζει και ποιος δεν θα ζει και ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, πολύ σχετικό θέμα. Αυτό που σήμερα ενδιαφέρει τον Ερντογκάν είναι μια σοβαρή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει ένα από τα τρία ή και τα τρία ή δύο από τα τρία θέματα που πραγματικά τον καίνε. Και τον καίει η Τελωνιακή Ένωση και τον καίει το μεταναστευτικό, δηλαδή τα λεφτά για το μεταναστευτικό. Και βεβαίως τον καίει η Βίζα, αν και για τη Βίζα ξέρει πάρα πολύ καλά ότι από τη Γαλλία αυτό δεν πρόκειται να περάσει ποτέ. Άρα δύο από τα τρία θέματα τα θεωρεί ανοιχτά. Και θεωρεί ότι δια αυτού του τρόπου πιέζει αποφασιστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, κύριε Βαγγελάτε. Διότι για σήμερα μιλάμε. Ναι. Σήμερα ο μέσος Τούρκος έχει χάσει 35% του εισοδήματός του. Σήμερα στην Τουρκία το ψωμί έχει ανέβει 35% και η ανεργία έχει εκτοξευθεί. Σήμερα χρειάζεται κάποια απόφαση η οποία να τον στηρίξει οικονομικά. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που επικρατεί κυρίαρχα στη λογική του. Και σε δεύτερη φάση έρχεται η λογική ότι, ρε παιδιά, εγώ έχω τεράστια παράλια, δεν μπορεί να μην έχω κανένα μερτικό από τη Μεσόγειο. Αυτό είναι στην κατηγορία θεμάτων αρχής. Αλλά στα θέματα που καίνε, πιστεύω, εκτιμώ ότι το θέμα του Ερντογκάν είναι πολύ πιο βραχυχρόνιο, δηλαδή βραχυπρόθεσμο. Θέλει κάποια λύση στα προβλήματά του τώρα. Ναι. Τώρα, να ρωτήσω και ένα τελευταίο. Επειδή ακούγεται η πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση, μονομερώς να πάμε στα 12 μίλια. Και είδα και αυτή την ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήταν κάτι που θα είχε σκοπιμότητα να συμβεί αυτή τη στιγμή ή όχι? Να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι το αν θα πάμε στα 12 μίλια ή όχι είναι καθαρά δική μας απόφαση. Δεν επηρεάζεται, σε αντίθεση με την άλλη
η οποία μιλάει για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, που με βάση το διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη του Montego Bay είμαστε υποχρεωμένοι να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία. Τα 12 μίλια είναι καθαρά εθνική απόφαση. Ναι. Άρα όποτε θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε. Το ερώτημα του κρίσεως είναι, με αυτά τα δεδομένα είναι σκόπιμο να το κάνουμε σήμερα? Η απάντησή μου είναι ότι αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται σπασμωδικά. Γίνονται με κατόπιν μελέτης, όπως το κάναμε με την Ιταλία, όπως σήμερα ή αύριο, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω ακριβώς πότε, νομίζω σήμερα βγαίνει το προεδρικό διάταγμα για την Ιταλία. Και όταν τα κάνουμε, κάνουμε αυτές τις κινήσεις, τις κάνουμε μελετημένα, έχοντας υπόψη μας τη συνολική διεθνή κατάσταση και τα διπλωματικά όπλα της χώρας. Στη φάση αυτή η Ελλάδα, με βάση το διεθνές δίκαιο, έχει όλα, και όταν σας λέω όλα με όμικρον κεφαλαία, τα επιχειρήματα με το μέρος της. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο όλους αυτούς, και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία, έχοντας Ευρωπαίους, Άραβες, Αμερικάνους, Ρώσους κτλ. Κτλ. Στο πλάι μας. Πρέπει όταν θα κάνουμε αυτή την απόφαση να μην την κάνουμε σπασμωδικά, αλλά να τη συνεκτιμήσουμε όλους τους παράγοντες. Η άποψή μου δε είναι ότι η αντιπολίτευση, η οποία με τέτοια ευκολία τα πετάει αυτά τώρα, είναι μια αντιπολίτευση που κυβέρνησε 4,5 χρόνια και δεν έκανε καμία τέτοια κίνηση, ούτε καν προς τη μεριά του Ιωνίου. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί, να συνεκτιμούμε την κατάσταση, και στη φάση αυτή, αν ζητάει κάτι κανένας από την αντιπολίτευση, είναι να μιλάει με τις κοινωνίες και τις επαφές, παραδείγματος χάρη τους Ισπανούς του Ποδέμος. Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός ο ΣΥΡΙΖΑ στην εθνική προσπάθεια, εάν επηρέαζε τους Ισπανούς του Ποδέμος να υποστηρίξουν αποφασιστικά τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και να μην αντιστέκονται επειδή έχουν τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία και ένα μεγάλο κομμάτι των έχουν επενδύσει στο χρέος της Τουρκίας. Κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, μακάρι τα πράγματα να εξελιχθούν με καλά. Το καλό σενάριο. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δώρα Πακογιάννη.